κανένα χρόνο. Να τον πάρω τηλέφωνο, να το ρωτήσω. Για πάρω τηλέφωνο, χώρισε μετά τις δηλώσεις ότι... Γιατί τις δηλώσεις τις προσέξατε που έκανε. Τι είπε, είπε ότι δεν θα πω σε σένα. Ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο άλλος που σας άρεσε, ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Όχι, είπε ότι αν είναι, δεν θα το πει στα περιοδικά. Θα το πει κατηδίας. Είπε ότι καμιά δεν μου έχει βγάλει αυτό το... Να παντρευτώ. Ρε συ, Δημήτρη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, αν δεν έχεις κάνει δηλώσεις βαρύγδουπες στην κοπέλα σου, θα τις κάνεις μέσω του περιοδικού σε αυτό. Μα την πάτησε η καινούριο που κολλάει με το θέμα. Γιατί όταν ας πούμε και η καινούριο έχει δίκιο, όντως το παράκανε λίγο με τα προσωπικά της, με πιάνια. Όχι, καλέ και εσύ. Δεν μπορείς να λες ότι αν μου κάνει ο σύντροφός μου πρόταση θα δεχτώ. Δηλαδή χαλά τη μαγεία της πρότασης αν γίνει και όποτε γίνει. Και το κατάλαβε και η ίδια και μπράβο της που είπε ότι πρέπει λίγο να με φυτεί. Και μετά λέτε εμένα με το πρωτόκολλο. Εσείς πρέπει να το βγάλετε το πρωτόκολλο. Όχι, άκου, η Κατερίνα ξέρει που την πατάει, επειδή είναι πολύ γλυκό και καλό παιδί γιατί την ξέρω. Δεν αρνείται και δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει να στεναχωρήσει τον δημοσιογράφο. Δηλαδή τη ρωτάνε και προσπαθεί να απαντήσει. Δεν θέλει να είναι ο άνθρωπος που θα πει δεν απαντάω σε εκείνο, δεν απαντάω στο άλλο. Και επίσης είναι λίγο δύσκολο αυτή η στροφή όταν γενικά έχει συνηθίσει να απαντάς. Είναι λίγο δύσκολο να πάρεις απόφαση και να πεις ότι δεν μιλάω πια. Σχολιάζεται λίγο ποικιλό τρόπο. Σωστό. Ήθελα και αυτό το να μου βγάλει. Περιμένω μία να μου βγάλει την επιθυμία να παντρευτώ, ότι θα κάνουν συναγωνισμό όλες και θα τρέχουν. Ποια θα του βγάλει την επιθυμία. Εντάξει, τώρα